τα θέματα ήταν δύο. Η άμεση λύση που είναι ποιος θα παρεμβεί για να καθαρίσει τα λιμάνια και το δεύτερο ήταν πώς θα βρεθεί μια μόνιμη λύση για να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια και να αναζητάμε ποιο και σε ποιον ανήκουν. Είναι τα γνωστά ορφανά λιμάνια που δεν είναι μόνο εδώ στην Κρήτη, είναι και σε όλη την Ελλάδα κάποια λιμενικά έργα που κατασκευαστήκανε και δεν έχουν φορέα διαχείριση. Έτσι. Και το πιάσατε από εκεί που έπρεπε. Ποιος θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση κάθε χρόνο να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Έτσι. Και να βρούμε μια μόνιμη λύση. Στο άμεσο συμφωνήθηκε ότι με μια διαδικασία που θα ξεκινήσουμε μέσω του Όλη θα υπάρχει δυνατότητα φέτος να δοθεί μια συνολική εργολαβία για τα τέσσερα λιμάνια ώστε να καθαριστούν, ενώ με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου που αναφέρεται και στη διαχείριση των λιμανιών θα δούμε μέσα από τις διαδικασίες της συνεννόησης που θα υπάρχει με τον Όλη και το Υπουργείο πώς αυτά τα λιμάνια θα ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο φορέα. Να πω ότι το 7 υπήρχε μια απόφαση του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του κυρίου Κεφαλογιάννη όπου αυτά τα λιμάνια διαχειριζόταν και η διαχείρισή τους είχε ο Όλη. Θα δούμε πώς μπορούμε να επιχειρηματοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε τους όρους ώστε αυτά τα λιμάνια να αποκτήσουν ένα θεσμικό φορέα διαχείρισής του ώστε να δει και παραπέρα τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για να μην παρουσιάζονται αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται κάθε χρόνο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα λιμενικό έργο που κατασκευάστηκε με ευθύνη του κράτους, συγκεκριμένα στο Τζούτσουρο, κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία του ΕΟΤ στο τουριστικό καταφύγιο. Από εκεί και πέρα δεν ολοκληρώθηκε η κατασκευή, το έχει μείνει ημιτελές. Και ο φορέας διαχείρισης είναι στον αέρα. Η Γενική Γραμματεία του ΕΟΤ πλέον τις αρμοδιότητες που έχει και την συγκρότηση που είχε παλιά δεν την έχει, έχει μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα έργο που αν συνεχίσει έτσι θα καρκινοβατεί και δεν θα βρίσκει ποτέ λύση ή λύση σε μόνιμη βάση όπως είπαμε πριν. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει πολιτική βούληση, τουλάχιστον από μένα πιστεύω και από το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε ένα φορέα διαχείρισης του έργου, ένα έργο όμως που θα αποκτήσει τη μελέτη που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του. Να σας πω ότι στο συγκεκριμένο έργο, για να μιλήσουμε στο δικό μου, υπάρχουν ήδη δύο μελέτες, οι οποίες μελέτες με βάση και το κόστος που προκύπτει από αυτές τις μελέτες είναι απαγορευτικές να κατασκευαστούν. Δηλαδή η ολοκλήρωση του λιμανιού αυτή τη στιγμή με βάση μια μελέτη που υπάρχει στο Νόλι και άλλη μια που υπάρχει στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και του ΕΟΤ, το κόστος ολοκλήρωσης του λιμανιού είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Αυτές οι τιμές είναι απαγορευτικές. Είπαμε με τον Γενικό Γραμματέα ότι πρέπει να βρούμε μια λύση στα πλαίσια μια επικαιροποίηση τη μελέτη και μια νέα μελέτη, όχι μόνο για να προστατεύσουμε το λιμάνι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να το θέσω εδώ και αφορά όλο τον Νότο. Με βάση την κατασκευή αυτών των έργων, υπάρχει πρόβλημα προσάρμοση των ακτών. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στι ακτέ, διάβρωση μάλλον, όχι προσάρμοση. Που σημαίνει ότι είναι δύο οι στόχοι μα. Από τη μια να προστατεύσουμε τι ακτέ και από την άλλη να δούμε ένα μόνιμη παρέμβαση ώστε να λυθεί το πρόβλημα των λιμανιών. Αυτή τη στιγμή με τη λογική των μελετών των 5 και των 6 εκατομμυρίων για να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Το κατανοούμε και εμείς. Όταν ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου για όλη την Ελλάδα είναι κάποια εκατομμύρια, δεν μπορούν να δοθούν δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προστασία αυτών των λιμανιών που από ό,τι μας είπαν χοντρικά θα στηρίζει γύρω στα 12-13 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έναν μόνιμο φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα επιχειροποιήσει μελέτες, θα συνδυάσει μελέτες για τις ακτές και για τα λιμάνια και θα δώσει λύση. Ο στόχος είναι να δοθεί λύση. Δεν είναι ο στόχος αν έχει ο Όλη ή ο Δήμος. Το θέμα είναι ποιος έχει αυτή τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Για την οικονομική δυνατότητα, βέβαια. Είμαστε στο ναι μεν για άλλη μια φορά. Απομένει να δούμε τι θα γίνει και στο αλλά. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι εκείνο που ο στόχος ο δικός μας ήταν δεν ήταν μόνο η παρέμβασή μας το σήμερα, αλλά είναι και η παρέμβασή μας σε μόνιμη βάση και αυτή η παρέμβαση έχει σημασία να δρομολογηθεί. Είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε πει ότι θα υπάρχει μια συνεννόηση σε καθημερινή βάση, μια ανοιχτή γραμμή μεταξύ του όλη του Υπουργείου και των Δήμων, ώστε αυτό το θέμα σε μια μόνιμη βάση να λυθεί.